Κοιτάξτε, το Αιγαίο πάντα είχε μια καλύτερη μεταχείριση από την πολιτεία. Και το πρώτο θέμα ως βουλευτής που έβαλα ήταν αυτό. Καταρχήν να δείτε και από την τίτλο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, τα λέει όλα. Τι είπα να πει, δηλαδή, δεν υπάρχει Ιόνιο πέλαγος, δεν υπάρχει Κρητικό πέλαγος, τι γίνεται. Το έβαλα και βέβαια η απάντηση του κυρίου Μουσουρούλη ήταν τίποτα, δεν απάντησε. Είναι και το θέμα, πολλά τα θέματα, είναι και όσον αφορά τα ΤΕΗ και τα πανεπιστήμια και όσον αφορά το ΦΠΑ και όσον αφορά το μεταφορικό ισοδύναμο των νησιών, όπου δεν έχουμε ίση μεταχείριση με το Αιγαίο. Και εγώ καθημερινά, και όχι μόνο εγώ, και άλλοι βουλευτές του Ιωνίου, το βάζουμε και το θέτουμε. Όμως δεν είναι στη λογική, αν θέλετε, του Υπουργείου και της σημερινής τρικομματικής κυβέρνησης. Και μάλιστα, η απειλή, υποτίθεται, την οποία κάνουν, είναι ότι θα τα καταργήσουμε και από το Αιγαίο, τα προνόμια, υποτίθεται. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι προνόμια, αλλά είναι αναγκαιότητα ο ΦΠΑ στα νησιά να είναι μικρότερος, είναι αναγκαιότητα τα ΤΕΗ στη Λευκάδα, στη Κεφαλονιά, στη Ζάκυνθο να ενισχυθούν και όχι να αποτραβηχτούν, και ο αγώνας τον οποίο κάνουμε ως ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο είναι να ενισχύσουμε αυτά τα ΤΕΗ, και ως κυβέρνηση αύριο, αν μας τάξει ο ελληνικός λαός, εμείς αυτή την πολιτική θα ακολουθήσουμε, να ενισχύσουμε την νησιωτικότητα που ενισχύεται και μέσα από τη γνώση και μέσα από τα πανεπιστήμια, και όχι να αυτό τον υπερσυγκεντρωτισμό. Αποκέντρωση με λογική, με επιστημονοσύνη, και όχι υπερσυγκεντρωτισμό με μοναδικό κριτήριο το κόστος. Ευχαριστώ πολύ.